Ο Ταυλαδωράκης στο φάουλ για την Νεάπολη. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή του ΠΟΑ. Πρώτη κεφαλιά. Νέες μονομαχίες. Θα έρθει αριστερό την μπάλα. Ο Νοκάη προσποίηση. Θα πλασάρει. Ο Μανουσάκης θα αποκρούσει. Ο Κωστάκης στην προβολή από κοντά. Out στο 20. Το παιχνίδι που διεξάγεται στο Μαρτινέγκο λόγω των έργων στο Ατσαλένιο. Ξανά η φιλοξενούμενη σε μια προσπάθεια με τον Τζακάνη. Κερδίζει την κόντρα. Θα σουτάρει. Όμως είναι πάρα πολύ άστοχος σε αυτό εδώ το σουτ μέσα από την περιοχή. Ξανά οι Λασιθιώτες, η μπάλα πάνω στον Πολυζά. Κερδίζει ξανά ο Πεταβράκης. Πλασέ, μεγάλη ευκαιρία πάνω στο Μανουσάκη που παραχωρεί κόρνερ. Νοκάη από τη μονομαχία που κέρδισε ο Τσακάνη από τον Ξυλούρη. Ο Νοκάη συνεχίζει. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια με ανοιχτό διασχυλισμό. Μέσα στην περιοχή, πάσα για τον Πεταβράκη. 0-1 η Νεάπολη στο 44ο λεπτό. Όμορφη συνεργασία μετά από τρομερή κούρσα του Νοκάη που έφυγε πίσω από τη σέντρα. Εδώ έκανε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και ο Πεταβράκης σε κενή εστία. Το 0-1 πανηγυρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πατινιώτης θα πάει στην ατομική προσπάθεια. Μαρκάρισμα από τον Βολονάκη, σφύριγμα για πέναλτι από τον διαιτητή. Διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους ότι η παράβαση ήταν εκτός περιοχής. Δεν αλλάζει όμως κάτι. Κίτρινη κάρτα στον Ταυλαδωράκη για διαμαρτυρία. Πατινιώτης από τα 11 βήματα. Θα σουτάρει με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι. Να λοιπόν περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η μεγάλη ευκαιρία στο πέναλτι. Καρβελάς με χώρο από δεξιά. Ψάχνει ο ΠΟΑ τον κόλ της σοφάρισης. Καρβελάς κρατάει. Τώρα δίνει τον Καμπόσο. Θα πλασάρει out. Από αριστερά και πάλι ομάδα του Μανώλη Σχίβαλου. Ο Πατινιώτης θα περάσει τον Βολονάκη. Θα γίνει σέντρα. Φραγκιαδάκη στην κεφαλιά. Πάνω από την εστία. Out. Νέα ευκαιρία στο 67. Επιμένει ο ΠΟΑ, ψάχνει τον κόλ της σοφάρισης. Φραγκιαδάκη στο σουτ. Ο Φαϊτάκης αποκρούει. Ο Καμπόσος. Νέο πλασέ ξανά. Ο νεαρός γκολκίπερ παραχωρεί κόρνερ. Πατινιώτης θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Ο Καμπόσος το κοντρόλ. Αποφεύγει το Χριστάκη. Θα σουτάρει ο Φαϊτάκης. Ξανά εντυπωσιακά λέει όχι. Στερεί τον γκολ από τον επιθετικό του ΠΟΑ. Απομακρύνει ο Κωστάκης. Μπάλα στη μεσαία γραμμή. Πεταβράκης δεν κάνει καλό κοντρόλ. Θα κερδίσει όμως την μπάλα. Βγαίνει μόνος απέναντι από τον Μανουσάκη. Θα τον αποφύγει σε κενή εστία εύκολα. Το 0-2 για την Νεάπολη στο 80. Ο Πεταβράκης είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Δεύτερο προσωπικό γκολ. Με το οποίο από ό,τι φαίνεται κλειδώνει και την νίκη. Βέβαια απομένουν 10 λεπτά για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. 85 λεπτά αγώνα. Κερμενίδης φέρνει την μπάλα προς την περιοχή με βαθιά μπαλιά. Πολυζά στην κεφαλιά πάνω από το ριζόντιο δοκάρι. Τελευταίες στιγμές, ένα ακόμα γέμισμα. Σφυρίζει ο ρέφερ της αναμέτρησης. Τελικό αποτέλεσμα 0-2. Σπουδαία νίκη για την Νεάπολη επί του ΠΟΑ. Πολύ σημαντικό διπλό στην προσπάθεια που κάνουμε για τη σωτηρία. Νομίζω ότι κάναμε ίσως το καλύτερο μας πρώτο ημίχρονο από την αρχή της σεζόν. Δίκαια προηγηθήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε πίεση από τον ΠΟΑ, αλλά καταφέραμε τελικά και πήραμε το μάτς. Πολύ σημαντικό το διπλό, γιατί ήταν και η τελευταία μας ζαριά. Αν χάναμε σήμερα, ίσως, όχι ίσως, όλα θα είχαν τελειώσει νομίζω. Και αυτό μας δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Κοιτάξτε, σήμερα το παιχνίδι σημαντικό ήταν η πολύ κακή μας απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ ότι εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε ευκαιρίες, αλλά θεωρώ ότι λίγο βάρινε και η ψυχολογία των παιδιών. Μπήκε στη μέση πολύ το ψυχικό κομμάτι που δεν ανταποκριθήκαμε και μοιραία ήρθε η ήττα. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα για την ομάδα μας και για τα νεαρά παιδιά που έπαιξαν σήμερα. Ότι στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα δεδομένο πριν ξεκινήσει, πριν τελειώσει το παιχνίδι. Πρέπει να ματώσεις, πρέπει να μοχθήσεις μες στο γήπεδο για να κερδίσεις και να πάρεις ό,τι σου αναλογεί. Εμείς σήμερα δυστυχώς δεν σταθήκαμε στο ύψος μας και δεχτήκαμε μοιραία μία ήττα.